Δεν έχουν τέλος οι επιχειρήσεις διάσωσης στα Χανιά. Δύσκολη μέρα η Κυριακή με την πυροσβεστική υπηρεσία ανακαλείται να ανταπεξέλθει σε 3 περιστατικά. Ένας 49χρονος Ηρακλειώτης και ένας 68χρονος Κορίνθιος ξεκίνησαν από τις Παχνές προς τον Ομαλό το πρωί και για ώρες δεν είχαν δώσει σημεία ζωής, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση με 2 ομάδες για να καταλήξουν ευτυχώς στον εντοπισμό τους. Κινητοποιήθηκε η Ανώπολη και επίσης πήγε η ομάδα ΕΜΑΚ πάνω. Ευτυχώς είχαμε έσει ο τέλος. Ήταν 2 Έλληνες οι οποίοι ήταν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν και αυτοί για προληπτικούς λόγους στο κέντρο υγείας. Παράλληλα, ένας 19χρονος Ρουμάνος έχασε τον προσανατολισμό του ενώ έκανε πεζοπορία στο φαράγγι του δικτάμου, ειδοποιώντας μέσω 112 τις αρχές, με τους διασώστες να τον εντοπίζουν το βράδυ της Κυριακής, μεταφέροντας τον με ασφάλεια. Ενώ ακόμα μια κινητοποίηση έλαβε χώρα το πρωί της ίδιας μέρας στη Γάβδο, με έναν 58χρονο Έλληνα που έπαθε διάστρεμα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. Εκκλήσεις επί των εκκλήσεων απευθύνουν οι αρμόδιοι στους περιπατητές που χάνονται, υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις τους και μη γνωρίζοντας το ανάγλυφο των τοπίων. Έχουμε διασώσεις αρκετές μεταξύ των άλλων. Ο κόσμος πρέπει να απολαύσει αυτές τις διαδρομές, αλλά πρέπει να τις απολαύσει με ασφάλεια. Πρέπει να ενημερώνεται για τον βαθμό δυσκολίας των σημείων και δεν πρέπει να κινείται απερίσκεπτα και να παίρνει κάποια πράγματα επιπόλαια. Αλλά πρέπει να είσαι πολύ οργανωμένος. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά το μέρος, να ξέρεις πώς θα μπεις, πώς θα βγεις. Πραγματικά είναι μέρη πολύ δύσκολα. Το ανάγλυφό μας είναι, τα οποία μας είναι παράξενα. Δεν είμαστε νησί όπως είναι τα μικρά νησιά ή Κυκλάδες που ξεκινάει κανείς από τη μια θάλασσα και βγαίνει στην άλλη. Ξεκινά από τη βόρεια πλευρά και βγαίνει στην νότια εύκολα. Τα νησιά, το δικό μας μέρος, το ανάγλυφο το δικό μας είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα νησιά. Πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Να μην αφήνουμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν. Οι ξενοδόχοι, τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Δεν έχει λόγο κανείς να πηγαίνει να περπατά με αυτόν τον καιρό τη ζέστη, ανοργάνωτα, τελείως ερασιτεχνικά. Την ίδια στιγμή καλούνται όλοι να αναλογιστούν τον περίτο κίνδυνο στον οποίο υποβάλλονται και οι ίδιοι διασώστες από λανθασμένες εκτιμήσεις των περιπατητών που θα μπορούσαν να αποφεύγονται. Κινείται ολόκληρος μηχανισμός, μπαίνουν άνθρωποι επίσης σε δοκιμασία και σε κίνδυνο για να γίνουν αυτές οι διασώσεις. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αν κάποιος αποφασίσει να κινηθεί σε αυτές τις πανέμορφες κατά τα άλλα διαδρομές. Έχει πεζοπορίες εύκολες, να μπορεί καθένας να πάει και να γυρίσει και να πάει χωρίς να. Και αυτή. Τι φταίει και τόσος κόσμος να κινητοποιηθεί, να ψάχνει τόσος κόσμος να βρει τον άνθρωπο. Το φαράγγι της Αμαριάς είναι θαυμάσιο. Μπορεί να περάσει κανείς να πάει να το περάσει πολύ ωραία κίνδυνα. Δεν έχει λόγο να πηγαίνει να ταλαιπωρείται και να ταλαιπωρεί και τόσο κόσμο να τον ψάχνει και να τον ευρίσκει σε σημεία ή σε κατάσταση που είναι μία αναστρέψιμη.